σέλνει θα χωρίσταμε τον ήλιο με και λέγε σέλνει θα χωρίσταμε τον ήλιο με αρλώνω και μαλίζω και να σε σεβγάντηλη κάτω γουρνών την γάμιον και το πορδόντιλη κάτω γουρνών την γάμιον και το πορδόντιζω. Μαύρα λίδια έσκεπασαν το μάτσο κάτω τα στρογγάλωνο και μαλλίς και να σε σεβγάντη κάτω γουρνό την καλόν και τον κορδότη κάτω γουρνό την καλόν και τον κορδότησο.
Σύγχωρα φίλε κάθε μου λέλε να πες δεν έχω πάνε. Σύγχωρα φίλε κάθε μου λέλε να πες δεν έχω πάνε. Καλό κορίτσι να χορέψω με σύντε μόρφρανα. Καλό κορίτσι να χορέψω με σύντε μόρφρανα. Καμάρα τα μάρε που είναι λεγός είτε τόσο μιλέντε. Καμάρα τα μάρε που είναι λεγός είτε τόσο μιλέντε. Θα σας αποσμιωτήσω με το χορό, αν προπείς, ένα γερό και εγώ και μας τα παιδιά να τα καταλύνουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Μπράβο. Και αν πρέπει να πρέπει να μέσα. Σαν να είναι αγαπητές
όμορφο να φτάσω μαξιλάρι. Ακίνητη με μόνο να φτάσω μαξιλάρι. Συλλόγου, αγαπημένοι προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζουμε από καρδιά στην απόψινή μας εκδήλωση που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Είναι ο πρώτος χορός νεολαίας που διοργανώνει ο Σύλλογος Πολιτείων Ρόεφλινγκεν. Νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια που στεκόμαστε εδώ απόψε εκπροσωπώντας τη νέα γενιά του Συλλόγου μας. Με τη σημερινή βραδιά κάνουμε ένα νέο βήμα. Είναι μια γιορτή για την νεολαία, αλλά και για όλους εσάς που είστε εδώ και στηρίζετε το έργο μας. Η παρουσία σας μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, γιατί μας δείχνετε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ να μας στηρίξετε, να μοιραστείτε μαζί μας πολλές αναμνήσεις και να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα. Για όλα τα παιδιά, αυτός ο χορός είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εκδήλωση. Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε πως κρατάμε ζωντανή την παράδοση, πως σεβόμαστε τις ρίζες μας και πως είμαστε έτοιμοι να τις μεταφέρουμε στο μέλλον. Είναι το δικό μας ευχαριστώ προς τις προηγούμενες γενιές που μας έδωσαν αυτή την κληρονομιά, αλλά και μια υπόσχεση ότι θα την κρατήσουμε ζωντανή και θα την εξελίξουμε. Η αγάπη μας για την παράδοση και ο σεβασμός στην ιστορία των προγόνων είναι βαθιά χαραγμένα στις καρδιές μας. Όμως απόψε δεν είμαστε μόνο για να τιμήσουμε το παρελθόν. Είμαστε εδώ για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να γιορτάσουμε το παρόν και να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε ανάμεσά μας τον Πάτερ Δημήτριο από την Ενορία του Ρόεφλινγκεν, ο οποίος θα μας απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό και θα μοιραστεί μαζί μας λίγα λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα και συγκινητικά και θέλω από καρδιάς να συγχαρώ τον Σύλλογο Ποντίων Ρόεφλινγκεν και Φόντος για αυτή την ωραία πρωτοβουλία, ώστε τα παιδιά μας να βγουν μπροστά. Για μένα προσωπικά πολλά από αυτά τα παιδιά όταν ήρθα πριν 11 χρόνια ήταν μικρά παιδάκια, τώρα είναι μεγάλα παιδιά και τα καμαρώνουμε. Βέβαια απόψε βλέπω και άλλα μεγάλα παιδιά. Είναι χορός νεολαίας, αλλά βλέπω και πολλούς νεολαίους, Σημασία έχει, η ηλικία είναι ένας αριθμός. Σημασία έχει πως αισθάνεται κανείς. Και έτσι λοιπόν, σημασία έχει απόψε να χαρούμε και να γιορτάσουμε ως νέοι, μικροί και μεγάλοι, αυτή την όμορφη βραδιά, να δώσουμε θάρρος στα παιδιά μας, να έχουμε κατανόηση για τις δυσκολίες το να διοργανώνεις έναν τέτοιο χορό. Και μάλιστα στα χέρια των νέων ανθρώπων δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να έχουμε κατανόηση, να έχουμε αγάπη και πάνω απ' όλα να κάνουμε όσο καλύτερη κατανάλωση μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια όλων εδώ. Κάθε προσπάθεια συλλόγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαίρομαι που βλέπω και από τους άλλους συλλόγους, όχι μόνο τους ποντιακούς, αλλά και από τους άλλους συλλόγους της ενορίας μας και μέλη τους, και από το σχολείο μας και από άλλες δραστηριότητες να είναι εδώ απόψε. Έτσι ακριβώς σε κάθε γιορτή θα γιορτάζουμε. Και έχουμε ανάγκη να γιορτάζουμε, έχουμε ανάγκη να χαιρόμαστε, έχουμε ανάγκη να χαμογελάμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν τόσα θλιβερά πράγματα γύρω μας, αλλά όσο έχουμε αγάπη, όσο έχουμε καλοσύνη και όσο είμαστε ενωμένοι όπως τέτοιες βραδιές, μπορούμε να κάνουμε όμορφα θαύματα, έτσι. Και το άλλο Σάββατο θα είμαστε εδώ, είμαι βέβαιος, με πάρα πολύ κόσμο, να χαρούμε, να καμαρώσουμε όλα μας τα παιδιά και να τα γιορτάσουμε. Ανυπομονούμε να δούμε και τα παιδιά μας του χορευτικού εδώ, ήδη είδα ότι τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα, έτσι δεν πρέπει να πάρουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας μεταφέρω τις θερμές ευχές και ευλογίες μου, την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου σε όλους σας και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, ένα χειροκρότημα σε αυτούς που εργάζονται απόψε, σε όσους ετοίμασαν αυτόν εδώ το χώρο και φροντίζουν για την διασκέδασή σας, στην ορχήστρα μας και στους μουσικούς και στα μέλη του συλλόγου. Καλή διασκέδαση σε όλους.
υγεία και ευλογία για τα παιδιά μας και να τους δείχνουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται συμπαράσταση, χρειάζεται να πιστέψουμε σε αυτούς ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Γιατί κάποτε ήμασταν και εμείς στις δικές τους θέσεις και κάποια στιγμή θα έρθουν αυτές τις δικές μας. Να τους χαιρόμαστε, να είναι υγιείς, να είναι ευλογημένοι. Καλό βράδυ. Στην απόψινή βραδιά βρίσκονται επίσης κοντά μας ο Σύλλογος Ποντίων Ιρωμανίας του Κάρδη και Περιχώρων, ο Σύλλογος Ποντίων Πυρίχιος Φίλτεστατ, ο Σύλλογος Ποντιακή Εστίας του Κάρδη, ο Σύλλογος Ποντίων Αμάραντος Πλόχινγεν, ο Σύλλογος Ποντίων Κόμνινι Κιούπινγεν, η Ένωση Ποντίων Έσνιγεν, ο Σύλλογος Ποντίων Υψηλάντης Πάκναϊ, ο Σύλλογος Ποντίων Παναγία Σουμελά Μάνχαϊν, ο Σύλλογος Ποντίων Ιαργονάχτες Βάιπλινγεν, ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου, ο Σύνδεσμος του ΠΑΟΚ Ρόιτλινγεν και οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΠΕ. Και σε αυτό το σημείο, η πρόεδρος της Νεολαίας, Χριστίνα Κούρνιχαλ, θα μας απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέες και νέοι, αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο χορό νεολαίας του Συλλόγου, ο Πόντος Ρόιτλινγκ. Η πρόσκλησή σας μας τιμά ιδιαίτερα. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλά μια χορεοσπυρίδα, αλλά έχει βαθύτερη σημασία και είναι σημαντικό όραμα. Να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Γι' αυτό συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Ας παρομοιάσουμε τον εαυτό μας με ένα δέντρο. Ένα δέντρο με ρίζες, κορμό και φύλλωμα, το οποίο μεγαλώνει και θέλει να φτιάξει γερό κορμό, πλούσιο φύλλωμα, ευωδία στα άνθη και πολλούς και υγιείς καρπούς. Πώς μπορούν όλα αυτά να επιτευχθούν εάν δεν φροντίσουμε τις ρίζες του, εάν δεν παρέχουμε στο δέντρο μας φως, λίπασμα, καλό χώμα για να επιβιώσει και για να πτυχθεί. Αν αποκωδικοποιήσουμε αυτό το συμβολισμό, θα διαπαστούμε πως πρέπει να φροντίζουμε τις ρίζες των δέντρων μας. Γι' αυτό πραγματικά μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Μαζευτήκαμε έχοντας αυτή τη κοινή ανάγκη που νιώθουμε, εμείς οι νέες και νέοι, με αγάπη, με κατανόηση, με όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό τρόπο και με μια ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ μας. Να φροντίσουμε για την επιβίωση, την διατήρηση και την ενδυνάμωση αυτού του δέντρου του οράματός μας. Πολλοί νέοι εδώ μέσα είναι ήδη η τέταρτη και πέμπτη γενιά ποντίων και είναι συγκινητικό που είναι εδώ. Είναι παρόντες και αγωνίζονται μαζί με τους παλιότερους να γνωρίσουν το παρελθόν τους και να κρατούν την φλόγα της καταγωγής και της παράδοσης άσβεστη. Χρέος μας είναι λοιπόν να ανοίξουμε αυτούς τους δρόμους επικοινωνίας, να τους φέρουμε σε επαφή με την παράδοσή μας, την ιστορία μας και την ταυτότητά μας, να προσφέρουμε στην νεολαία αυτή ερεθίσματα. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος χαιρόμαστε πολύ για την διοργάνωση αυτού του χορού, όπως και για άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις που αποτελούν τόπους συνάντησης της νεολαίας, τόπους γνωριμίας, τόπους ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών. Ευχόμαστε να περάσουμε όμορφα και να φύγουμε γεμάτοι ερεθίσματα, νέες εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις. Μην ξεχάσουμε πως το δέντρο μας θέλει τροφή για να αντέξει σε αντίξωες συνθήκες και σε δυνατό βοριά και σε ανόμβρια και σε παράσιτα που καταστρέφουν τους χυμούς του. Ας το φροντίσουμε με τον τρόπο που γνωρίζουμε. Σας ευχαριστούμε. Επίσης, σαν Ομοσπονδία έχουμε να κάνουμε δύο ανακοινώσεις. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Νοεμβρίου θα γίνει η συνδιάσκεψη ποντιακής νεολαίας στην πόλη του Βίσπαρ και στις 6 Ιουνίου θα γίνει το ποντιακό φεστιβάλ στην πόλη του Βουποτάλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας τιμήσατε για την παρουσία σας όλη την απόψινή βραδιά. Είμαστε επίσης ευγνώμων για την υποστήριξη όλων των χορηγών της απόψινής βραδιάς που βοήθησαν σε όλο αυτό το έργο. Κλείνοντας αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες από την Ελλάδα, τους οποίους προσκαλέσαμε σήμερα για να εμπλουτίσουν αυτή τη σημαντική βραδιά. Τον Γιώργο Σιαμνίδη στο τραγούδι, τον Παναγιώτη Χολόπουλο στη λύρα και τραγούδι, μαζί με το επιτελείο τους
τον Νικόλα Οθοπουλίδη στο αρμόνιο και τον Κωνσταντίνο Κελεσίδη στα τύμπανα. Επίσης, τον δικό μας Βαλάντη Μοσκοφίδη με το Αγγείο από το Σύλλογο Ποντίων Ιρωμανίας του Κάρδη και Περιχώρων και τέλος, τη Λαϊκή Ορχήστρα που μας συνοδεύει απόψε την έμπνευση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και χειροκρότημα σε αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Η βιντεοσκόπηση της απόψινης μας εκδήλωσης πραγματοποιείται για άλλη μια φορά από τον γνωστό και πολύ αγαπητό σε όλους Ποντοκράτορα. Ας απολαύσουμε λοιπόν όλη μαζί τη βραδιά αυτή, γεμάτη κέφι και ευχαρίστηση. Θα παραδώσω λοιπόν το μικρόφωνο στον πρόεδρο και χοροδιδάσκαλο του συλλόγου μας, τον Αλέξανδρο Θεοδοσιάδη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το μικρό χορευτικό τμήμα μαζί με τους μουσικούς του συλλόγου, οι οποίοι μας συνοδεύουν πιστά σε όλο αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Μπράβο στα παιδιά. Για αυτό το πράγμα αξίζει αυτό που κάνουμε όλοι εμείς. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το μικρό μας χορευτικό, τα νιάτα μας, το μέλλον μας. Το χορευτικό συνοδεύεται από τρία αξιόλογα παιδιά, στον Ταούλη τον Δημήτρη τον Μίτικα, στη Λύρα ο Νίκος ο Τερπεζίδης και στο τραγούδι ο Λευκώδης Χωραφάς. Λοιπόν, δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα, έχουμε πάρα πολλά παιδάκια που θα χορέψουν σήμερα για πρώτη φορά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση παιδιών και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε φορτσές. Θα μας το συγχωρέσετε λίγο αυτό.